Καλησπέρα από το Ολυμπιακό Στάδιο. Εδώ σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει το μεγάλο αθηναϊκό ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την άλλη να διαφυλάξει αυτό το σύν 8 που είχε πριν από την έναρξη της σημερινής αγωνιστικής και φυσικά κατεβαίνει στο παιχνίδι με την ΑΕΚ για να διατηρήσει αυτή τη διαφορά με στόχο την νίκη. Η ΑΕΚ που έχει ως στόχο αφενός με την είσοδό της στην πεντάδα των Παναθηναϊκού που έχουν έρθει για να απολαύσουν την απόψινή βραδιά. Πάμε να δούμε τις συνθέσεις αυτού της άμυνας. Ζιλμπέρτο Σίλβα, Κατσουράνη και Καραγκούνη στη μεσαία γραμμή. Το Σαλμπιγκίδη, το Σισε και το Λέτο. Η Τρίβιτς και το Ζεράλδο Άλβες στο κέντρο. Ο Γιάχιτς είναι ο αμυντικός χαφ. Δίπλα του θα είναι ο Καφές. Είναι ο Σταθόπουλος από την Πάτρα. Με τον σύνδεσμο διαιτών Αχαΐας το βλέπουμε εδώ με δύο βοηθούς στον Παλτά. Αραούχο με το Λέτο, απέφυγε το Γιάχιτς, ανοίγει στο Σπυρόπουλο, βγαίνει μπάλα έξω, Κατσουράνης, το πλασέ του μακριά από την εστία του Αραμπατζή στο 6. Και βγαίνει τώρα ο Μαντούκα με τον Τζεμπούρ, σε προϋποθέσαντε επίθεση για την ΑΕΚ, γυρίζει την μπάλα ο Τζεμπούρ, ο Σκόκο 1-0. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ στο 9. Σε μια γρήγορη κόντρα βρήκαν οι φιλοξενούμενοι ανοιχτή την άμυνα του Παναθηναϊκού και ο Σκόκο κάνει γκολ τη φάση με το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Ανηγυρισμοί από τους φιλοξενούμενους καθώς εδώ άργησε πολύ να επιστρέψει από το η άμυνα του Παναθηναϊκού. Εδώ γυρίζει ο Τζεμπούρ, βγαίνουν 3-3 ουσιαστικά καθώς δεν υπάρχει κάλυψη από κανέναν από τους άλλους χαφ της ΑΕΚ και ο Μαντούκα είναι ο δημιουργός εδώ. Γυρίζει ο Τζεμπούρ και έρχεται ο Σκόκο να ανοίξει το σκορ. 1-0 πριν από τη συμπλήρωση του 10 λεπτού στο Ολυμπιακό Στάδιο. Η ΑΕΚ με αυτό εδώ το γκολ βάζει φωτιά στο παιχνίδι. Μακρύνει ο αμυντικός της ΑΕΚ, έρχεται ο Βίντρα, ο Καραγκούνης. Πέρασε το η μπάλα και το Σαλπιγκίδη. Βγαίνει ο Ζεράλδο Άλβες, χαμηλά μαζεύει ο Αραμπατζής. Σταθερά την μπάλα. Σαλπιγκίδης μια κεφαλιά. Σισε με το Μαϊστόροβιτς. Βγαίνει μπάλα έξω στον Κατσουράνη. Μπάλα πάνω στο Μαϊστόροβιτς. Σαλπιγκίδης, ομυρικές μάχες. Κατσουράνη στα σώματα. Πημένο Παναθηναϊκός με Σαριέγγι. Γίνεται μεγάλη μάχη στο τερέν του Ολυμπιακού Σταδίου. Και νεύρα τώρα με Σαριέγγι και Μαϊστόροβιτς. Καθώς μπήκαν οι περισσότεροι από όσους αναμίχθηκαν σε αυτή τη φάση πολύ γερά στις μονομαχίες. Με τον Καραγκούνη στην μπάλα. Εκτελεί ο Καραγκούνης. Η κεφαλιά 1-1. Σοφάρισε το Σαλμπιγκίδη. Στο 27 η απάντηση του Παναθηναϊκού στον γκολ του Σκόκο ήρθε από αυτό το φάουλ του Καραγκούνη. Ο Σαλμπιγκίδης πήδηξε μόνος στον αέρα. Δεν τον ακολούθησε κανείς από την άμυνα της ΑΕΚ. Παναθηναϊκός σοφαρίζει εδώ με τον Δημήτρη Σαλμπιγκίδη. Ξανά το φάουλ από τον Καραγκούνη. Σαλπιγκίδης μόνο στον αέρα. Δεν ακολούθησε κανείς στη φάση. Ο Γιάχιτς ήταν ο πιο κοντινός παίκτης. Αν μπορώ να δω από αυτό το πλάνο, πήγε και ο Καράμπελας κοντά. Η ουσία είναι ότι ο Σαλπιγκίδης πετυχαίνει εδώ αυτό το γκολ. Ισοφαρίζει για τον Παναθηναϊκό πριν συμπληρωθεί μια ώρα παιχνιδιού. Πέρασε μπάλα του Ζιλμπέρτο Σίλβα στον Καραγκούνη. Γλίστρησε ο Γιάχιτς, κράτησε ο Καραγκούνης, ψάχνει και το σουτ, κόντρα την μπάλα κάπου, είναι κόρνερ. Στο 33 έγινε ευκαιρία εδώ για τον Παναθηναϊκό, κυρίως μέσα από την κόντρα που δημιούργησε με αυτό το σουτ ο Καραγκούνης. Και το αποτέλεσμα είναι ένα κερδισμένο κόρνερ για τους γηπεδούχους. Καραγκούνης εκτελεί. Στο πρώτο δοκάρι κοντά ο Σαλπιγκίδης είναι out. Καραγκούνης. Ένα-δύο με τον Ζιλμπέρτο Σίλβα, βάλει το σώμα τον Καραγκούνης, προστάτευσε την μπάλα. Κατσουράνης βγάζει ο Σαλπιγκίδη, ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό στην εξωτερική πλευρά των δικτύων της ΑΕΚ. Εδώ η μπάλα στο 39. Βίντρα γλιστρώντας έδιωξε ο Ζιλμπέρτο Σίλβα. Και τώρα ο Παναθηναϊκός με το Σισε τρέχει ο Μαϊστόροβιτς να καλύψει. Μπαίνει ο Σισε στην περιοχή, ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Το αριστερό χέρι του Αραμπατζή είναι αυτό που γλιτώνει την ΑΕΚ με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Στο 47. Ενστικτοδός ο τερματοφύλακας σήκωσε το χέρι την ώρα που έφυγε η μπάλα από το πόδι του Σισε.
Το πρώτο δοκάρι εύκολα ο Μαντούκα. Εκεί που συνήθως είναι αρκετά κόρνερ Παναθηναϊκό αποτελέσματα. Νέα σέντρα, ο Καντέ την κεφαλιά κοντά στην αιστεία του Αραβατζή. Εκτός στόχου όμως. Τζεμπούρ. Μακριά από την περιοχή. Αλλάζει με τον Καφέ. Καλό 1-2 έπαιξαν. Μπαίνει ο Τζεμπούρ, βγαίνει ο Τζόρβας και μαζεύει την μπάλα. Στο 62. Καραγκούνης για το Σαλπικίδη. Έχει διάδρομο χώρο μπροστά του και το Καράμπελα να τον καταδιώκει. Ο Σαλπικίδης μπαίνει, κάνει και το σουτ, το κάρι. Στο 62 η μεγαλύτερη ευκαιρία του Παναθηναϊκού που δεν έχει ακόμα τελειώσει τη φάση, καθώς ο Λέτο βρήκε τον Μαϊστόροβιτς και στη συνέχεια με δεύτερο σουτ έστειλε την μπάλα out. Ξανά εδώ το αριστερό σουτ του Σαλπικίδη. Κατσουράνης. Βαλιά για τον Σαλπικίδη με τον Καράμπελα. Θέλει να τον αποφύγει, κάνει και ένα σουτ. Κόντρα ριμπάλα, δύσκολα ο Αραμπατζής. Ο Αραούχο διώχνει. Και στη συνέχεια ο Μπλάνκο πιο μακριά. Ξανά η φάση με πρωταγωνιστή για άλλη μια φορά το Δημήτρη Σαλπικίδη. Σαλπικίδης. Σαλπικίδης με τον Καράμπελα μπροστά του. Πήρε το διαδρομό χαμηλά. Η σέντρα, ο Μαϊστόροβιτς κόρνερ. Να διώξει θέλει εδώ ο Σουηδός. Παραλίγο να βάλει τον γκολ μόνος του όμως. Σε μια δύσκολη ομολογουμένως εδώ συρτή σέντρα. Έκανε ένα παιχνίδισμα η μπάλα στο χορτάρι. Διώχνει ο Μάκος. Ο Λαγός τρέχει να προλάβει. Αποφεύγει και το Σαριέγκη. Είναι μόνος ο Τζεμπούρ. Ο Σπυρόπουλος τον κρατάει. Ο Τζεμπούρ παίρνει. Αφήνει πίσω στον Μπλάνκο που έρχεται με δύναμη. Κάνει ένα σουτ. Μπάλα βγαίνει στο Τζεμπούρ. Γυρίζει το σουτ. Ο Τζόρβας παραχωρεί κόρνερ. Στο 87 η ευκαιρία της ΑΕΚ που χάνεται εδώ από την επέμβαση του Τζόρβα. Ξανά η φάση. Ο Σπυρόπουλος θέλει να συγκρατήσει τον Τζεμπούρ που μένει όρθιος παρά το μαρκάρισμα. Γυρίζει έξω, κάνει το σουτ τον Μπλάνκο. Καλύπτει ο Καντέ τον Τζεμπούρ. Ο Παναθηναϊκός τώρα τελειώνει το μάτς. Θα πάει στους 49 βαθμούς με τον ένα που πήρε τώρα. Έχει πίσω στους 6 τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ μετά το αποτέλεσμα στο ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ. Την ΑΕΚ που έφτασε στους 30. Λοιπόν, αυτά και από τον Αραμπατζή, τον goalkeeper της ΑΕΚ. Ο κόσμος φεύγει από το Ολυμπιακό στάδιο. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο ρεπορτάζ. Περισσότερο βεβαίως στην εκπομπή που ακολουθεί, το Total Super League, με τον Βαγγέλη Μπραουδάκη. Συνδέσεις και φυσικά όλα τα highlights, οι καλύτερες στιγμές όλων των παιχνιδιών της 20ης αγωνιστικής και φυσικά ρεπορτάζ εδώ από το